έτοιμα. Για την ακρίβεια σχεδόν όλα έτοιμα. Κάτσετε κάτω. Να κάτσετε κάτω γιατί... Καθίστε όπου θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπου θέλετε και εδώ, και εδώ, και εδώ. Απλά για να... Ναι, ναι, καθίστε όμως εδώ που θέλετε. Και εδώ μπορείτε να κάτσετε. Leontario.
μπροστά το Λεοντάριο. Μπάλα χαμηλά στον Σκούρα. Σουβιά 2. Νούμερο 15. Ο Κορονάκης θα συνδεθεί με το καλάθι. Πάρα πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια. Το καλάθι δεν θα έρθει σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Επιμένουν για 2. Ούτε τώρα. Αν είναι δυνατόν, δεν θέλει να μπει με τίποτα. Σεκ θα περάσει εκτός, ως εκ τούτου θα το έχει για το Λεοντάριο. Έτσι κι αλλιώς η αποστολή τους είναι δύσκολη απόψε. Αντιμετωπίζει μια ανώτερη ομάδα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με πολύ άξιους και έμπειρους παίκτες. Τα είπαμε και πριν το παιχνίδι με τον Κώστα Αλεξόπουλο. Το σημερινό θα αποτελέσει. Εξαιρετικές της ΣΕΣΕΡ. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια τον Γεωργίου. Γύρισε, προσποιήθηκε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κάνει το 4-8. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Άστο το συγκρότη. Βεργόπουλος για τρεις. Την μπάλα στο σίδερο. Καθαρίσει την υπόθεση. Αμυντικό ριμπάουντ ο Καλούδης. Καργαλέτσης. Στο συμπέκτη της γωνία. Στον Σουγκούρη. Και θα βρει σίδερο. Πολύ καλές προϋποθέσεις στο σούτ το οποίο πήρε. Στο παρόν. Σε άμυνα man to man. Σκούρας. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ο συγκεκριμένος. Είναι λογικό να το πάνε στη δύναμη. Οτιδήποτε λιγότερο θα του στοιχίσει. Συγκεκριμένος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ δυνατός. Δεν υπάρχει κορμή να τον παίξει στο 1-1. Θα χρειαστούν βοήθειες. Σίγουρα κάποια σκληρά φάουλ. Πρέπει να τον κουράσουν. Τον βγάλουν εκτός παιχνιδιού, να του χαλάσουν κατά κάποιο τρόπο το μυαλό. Όσο αυτό είναι δυνατόν. Καλό είναι να τα λέμε αυτά στη θεωρία, στην πράξη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα σε ευχαριστήσεις στη δεύτερη, 4-9. Το νούμερο 55, γραφή για το Λεοντάριο. Αλούδης, πιέστηκε, παραλίγο να μείνει με την μάνα στα παιδιά. Κόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Κάνει το 4-11. Πιέζουνε σε κάθε ευκαιρία και πολύ καλά κάνω.
Ολυμπιακός. Έτσι παίζεται το μπάσκετ. Σιγά με τον αφήσουν να κάνει βόλτα στην εξοχή. Φυσικά και θα τον πιέσουν, φυσικά και θα τον εκνευρίσουν. Δεν γίνεται να τους κοιτάνε σε καμία περίπτωση. Μην περιμένουν κάτι τέτοιο. Θα τους βγάλουν τα σηκώτια απόψε οι μικροί. Και πολύ καλά θα κάνουν. Άσοδος στην πρώτη. Άσοδος και στη δεύτερη, επιθετικό rebound. Δεν θα έρθει το καλάθι ούτε τώρα για χειρό Γεωργίου. Λάθος πασά. Στη συνέχεια και κατοχή και πάλι για την ΣΕΡΚ. Πάντα το σκορ στο 4-11. Μέσα και αυτό! 8-11! Ο Βεργόπουλος, ξεχασμένος, ύπνος που φέρνει τα παιδιά για την ομάδα του Αλεξόπουλου. Σιγά μην τους το σηκώνουν ο Βεργόπουλος. 8-13, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωτες στους υλοπάντους. Το φάουλ είναι το πέμπτο ομαδικό, έχουμε βολές. Επιθετικό rebound φωνάζει παρόν ο Τουμπανάκης. Νούμερο 10 των γηπεδούχων. Θα μειώσει στο καλάθι. 1-50. Είπαμε. Σε ρυθμό είναι ασταμάτητος. Είναι ένα στοίχημα αυτό για την ομάδα του Αλεξόπουλου. Πώς θα τον αντιμετωπίσει. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 13-13. Το καλάθι δεν θα έρθει. Η Γεωργή καθαρίζει την υπόθεση, αμυντικό rebound.
Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 15-13. Η Αχυρό Ζιγούρη. Λεοντάριο 15-13. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για την έναρξη. Δεύτερης περιόδου. Στράτης θα στοχίσει. Τεχνάτε ποδαράκια μου με την πρώτη ευκαιρία. Θα ελέγξουν το rebound. Θέλουν να τρέξουν. Λαγιανάκος. Βαγγέλης. Λαγιανάκο για τρεις. Όχι. Λοιπόν, πάμε τον ποιον. Τον κόκκινα. Ο Σαντιδέλης και πάλι. Ούτε αυτή τη φορά. Ρυθμό δεν έχει βρει ακόμα. Γι' αυτό σαν αρχίσει να τα γράφει. Δύσκολα να ξεγράφει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είναι μια ομάδα γενικότερα με πολύ ταλέντο το Λεοντάριο. Σου τριών πόντων. Όχι. Baseball πάσα. Σε ποιον άλλο. Σε θέση center court ο Πλαγιανάκος. 15 όλα. Όμως προσπίση, μπάλα στη γωνία, στη τριών πόντων. Νέο αμυντικό rebound Γεωργίου. Στην άλλη πλευρά για τρεις. Όχι. Γεωργίου θα πάρει το επιθετικό. Εκεί θέλει απλά να σηκωθεί λίγο πιο αποφασιστικά όλο του το κορμί και όχι απλά να σηκώσει τα χέρια του, διότι η τάπα παραμονεύει. Πρέπει να είναι λίγο πιο αποφασιστικός σε αυτό το σημείο του γηπέδου. Ας το πω στην πρώτη. Όπως επαναλαμβάνω, πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Θα πάει στον πάγκο, το ίδιο και ο Καλούδης. Θα καλέξει στη θέση του. Με το νούμερο 11. Με το νούμερο 12, συγγνώμη, ο Παπαχριστού. Από χέρι παίκτη της Σέρφη, μπάλα θα περάσει εκτός. Χαμηλά, πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Κόκκινας. Το βάψιμα για το Λεοντάριο 16-17. Παρακολουθούμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Πανάκης για τρεις. Άστοχος. Τα χέρια του Παπαχρήστου, μπάλα πέρασε εκτός.
για 3 από 45. Είπαμε, ειδοποιήσαμε ότι άμα ξεκινήσει να σκοράρει, έτσι και βρει ρυθμό, είναι από τους πιο ποιοτικούς παίκτες. Φοβερή, εξαιρετική, εντυπωσιακή ενέργεια από τον κύριο με το νούμερο 20, ονόματι Μακόπουλος. Μπορούν να συγκρεθούν έξω από τη γραμμή των 6.75.
καλή ώρα από τώρα. Αστοχό. Κούρας μαζεύει. Λαγιανάκο. Εξαιρετική πάσα στο Βεργόπουλο. 22-26. Ταλέντο αυτών των τριών. Αστήρευτο. Αυτή η τριάδα είναι για μεγάλα πράγματα. Λαγιανάκος, Κούρας και Βεργόπουλος. Καλέτσι θα πάρει την εστερική. Βανάκης, έξω από την γραμμή των 6.75 ο Βαρκόπουλος. Θα στορκίσει, ο Γιαννάκος έχει φύγει σε πεθυνιασμό. Τον ξεχάσαν. 22-28. Αλέξης. Βανάκης θα πάει μέχρι μέσα, θα στορκίσει. Ξέρει και ο ίδιος. Απλή κανονισμή μπάσκετ. Θα στείλει τον αντίπαλο στην γραμμή της φιλανθρωπίας για μια ελεύθερη βολή. Το 22-28 το σκορ. Στη γραμμή των ελεύθερων βολών ο Ζαφυρόπουλος. Άστοχος στην πρώτη. Θα σκορπίσει, Γεωργίου, θα κοπεί στα ίσα από Σκούρα.
πάλι σερκ. Καλούδης για δύο. Ερμπολ. Αμερικής το συναντάμε αυτό συνήθως, ανοιχτά γήπεδα. Η μικρή αυτό της αρέσει και εμείς το χαιρόμαστε. Καλούδης για τρεις. Άντε πίσω λίγο τον εαυτό του. Έπρεπε να πατήσει πιο καλύτερα. Η μπλούζα του coach Αλεξόπουλου έχει δρώσει. Κούρας, πώς πείτε. Βγαίναμε την προκαλή. Νέα, καλή άμυνα. Για να δούμε τον καλή της. Θα πάρει το φάουλ. Τρίτο μαδικό για το Λιοντάριο. Δεν υπάρχουν βόλες. Κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άσυλο συγκρότη. Συν 2, πιέζει πάνω στην μπάλα και οι 5 κουράς θα πάει μέχρι μέσα. 33-33, 5 δευτερόλεπτα. Σε το λίγο πιάστηκε. Υπέρμετρος, ενθουσιασμός, δικαιολογημένος, εν πολλής λόγω ηλικίας. Πάμε σε ένα time out. 3. 1-6. Τέλος ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. Επαναλαμβάνομαι σκορ 33-33. Λοιπόν, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Τρεις. Πάνω από ποιον. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ως κουράς. Σκούρας. Οι δύο απέναντί του. Πάνω του για την ακρίβεια. Και τρίτο επιθετικό. Δεν θα πετύχει καλάθι ούτε αφαιρεί φορά. Γίνεται ένας μικρός χαμός κάτω από τη ρακέτα. Από εκεί που το άφησε. 35-33 για
μέχρι που μπορούν να το φτάσουν οι μικροί. Ο Κουστάλης κέρδισε το φάουλ. Στον ύπνο. Έχουν πάει αρκετό ξύλο μια αλήθεια από τους μικρούς. Μπασκετικό. Τιμούνται τα νιάτα τους. Θα τα πούμε και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Είμαι περίεργος να ακούσω την γνώμη του Σκούρα, του Πλαγιανάκου. Να δούμε τι έχουν να πούνε. Sí.
των τριών πόντων. Δύο θα μαζεύσει. Στο τριών πόντων, άσταλος ο Σαφυρόπουλος. Σιγούρι θα μαζεύσει το τεπιζό. Κουμπανάκης. Μπάρα σε ποιον, στον Ταρκαλέτσι. 6 δευτερόλεπτα, 4. Πάσχημα της μέσης. Υποκακής περιπορτές στο σύμπου πήρε για να δούμε τον Μεργόπουλο. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αν είναι δυνατόν. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισό της προτελευταίας τροφής της αναμέτρησης. Για τρεις, ούτε τώρα. Επιθετικό rebound, Σαφυρόπουλος, προσποιείται. Θα βάλει την μπάλα στο παρκέ. Δεν θα του κάνει η μπάλα το χατήρι. Γιοργού παλεύει τον επιθετικό. Σαφυρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Υπάρχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Παρακολουθούμε ομυρικές μονομαχίες σε το παιχνίδι των δύο ομάδων. Άστορος η πρώτη. Άστορος η δεύτερη. Πατζησπύρου. Έστοχος. Επιτέλους καλάθι. Στο 35-36. Βρίσκουν υπομονή. Αλούδης. Σπιχτή. Σκούρας επανήλθε όμως και τον εμπόδισε. Είμαστε μεγάλης του αξίας. Δύο πλευρές του γηπέδου. Εγώπουλος θα πάρει την εσωτερική. Ήταν ο λίγο δυνατό τώρα αυτό, κύριε Καλούπη, το φάουλ που κάνατε. Thank you.
4 για το τέλος του 3 δεκαλέπτου. Πάτησε. Για το τέλος του 30 λεπτού.
39-40. Μετά τη μία έξοχη βολή της Κούρα. 41-40 το μικρό. Το βάδισμα ενός πόντου. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τέταρτο δεκάλεπτο παρολουθεί. Η μπάλα χαμηλά στη Σκούρα, ο οποίος δεν θα τελειώσει. Τον έχουν κουράσει. Πιθανό να τον έχουν εκνευρίσει. Αν και δεν είναι από τα παιδιά που το δίνουν εύκολα. Καταλέτσις. Δεν σχολιάζω κάτι. Λεπτό, 43-40 σετ, βάζει εξαιρετικά δύσκολο στο Λεοντάριο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο, εδώ που θα λυθούν τα πάντα. 43-40, για να δούμε άμα η ΣΕΡΚ κάνει την έκπληξη. Καρκαλέτσης. Θα πάρει την εσφαιρική, ο Μακόκκινος και το πετύχει το καλάθι. 45-40, στο συν 5 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Η ομάδα έχει κάνει ο coach Αλεξόπουλος. Θα βγει και η άμυνα. Κάτε φοδαράκια μου για άλλη μια φορά, αντε να τους πιάσεις λάσο χρειάζονται. Μεταφορά. Εντάξει, ο τρόπος που παίζει με θα φέρει και τέτοια λάθη, είναι λογικό. Για να δούμε την αντίδραση τώρα του Λοντάριο. Της 45-42. Θα παρακολουθήσουμε μεγάλο παιχνίδι, είναι το μόνο σίγουρο. Θα πιέτσουν την μπάλα, θα Γιαννάκος, θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχος στην πρώτη, 50-46 παραμένει.
Ζάνος. Θα αφήσει όχι τι του κάνει, θα το κάνει. Εντάξει, δεν γίνονται τα πράγματα. Είναι μία αυτή πορτοκαλί, αν δεν θέλει να μπει, δεν θα μπει με τίποτα. Ο Γιαννάκος παραλίγο να κλέψει. Θα βάλει τον Τιαντί μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει την κλίση. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, έχουμε τα γυρίδι και πάλι. Πανηγύρισε δε όντως. Λαγιανάκος θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. 96-46. Thank you.
από τα 4 μέτρα, η μπάλα στο σίδερο, ο Ζενετζάνος θα καθαρίσει. Θέλει να βρει τον Πλαγιανάκο, έχουν γυρίσει πλέον όλοι. Πλαγιανάκος για 3. Σούτε, στίκ του. Τώρα έχει τι ακριβώς έκανε. Ο Κόβας. Πλαγιανάκος θα πάρει το φάουλ, να το βάλει, θα μετρήσει. Θα μέτραγε για την εντύπωση. Θα μειώσει στους 6, πάμε σε time out, 3:54 για το τέλος. Τέλος time out. Επανήλθαμε εδώ στο κλεισό των Ελυσίων για ένα μεγάλο φινάλε. Κούρα θα κλέψει. Είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσουν. Διαθέτουν την ποιότητα να το κάνουν. Λαγιανάκος, Καρκαλίτσης. Για να τελειώσει αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι. Σκούρας θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Φάουλ 2:40. Πάμε για δραματικό φινάλε. Εντάξει, είναι και το γόητρο στη μέση για το Λεοντάριο. Παραμείνει. Κουμπανάκης πήρε το φάουλ. Έχουν 4 ομαδικά οι μικροί. Μόλις ένα το Λεοντάριο. Θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
κούρεμπαλ εκτός. Τώρα θα πρέπει να επιδείξουν ηρεμία, συγκέντρωση, καθαρό μυαλό. Τα πιτσίδι για τον Αλεξόπουλου, όποιο διάφορο δεν είναι. Άρα αυτός είναι ο coach, αυτός ηγείται. Καταλέξεις, παραλίγο σκούρας να κλέψει. Κατοχή για ποιον, τι δίνει το βελάκι. Όταν βλέπετε το σκούρα να πέφτει σε αυτή την ηλικία στο... όχι κατά την ηλικία του, νεότατος είναι. Απλά συγκριτικά με τα μωρά που αντιμετωπίζει. Να πέφτει στο παρκέ, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν ζωηρέψει για τα καλά. Πάρου έστω και το πιστοποιησιόν. Καλούτης, Ζαφυρόπουλος. Αγόρι μου, τι να πω. Τους στέλνουν στις βολές όμως. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Να δούμε πόσο θα κρατήσουν αυτά τα 2 και 8 αγωνιστικά λεπτά. Πάμε σε ένα time out. Τέλος, δεκαλέπτου. Time out, συγγνώμη. Εντάξει, θα κάνουμε και εμείς κάποια λάθη. Παραδρομής. Καθυρόπουλος, σωστήτε για τρεις. Άρα λίγο. Βήκαμε στα τελευταία 120 ευθερόλεπτα. Η αντεπίθεση από τους φιλοξενούμενους συνεχίζεται. Σκούρας έχει τον Γεωργίου απέναντι του. Έχει απέναντι και θα τα βάλει, θα σε ευθοκλήσει, θα γίνει και το λάθος για τρεις από το σπίτι του. Και πήγε να κάνει δύο πλαγιανάκος. 56-55. Αναζητείτε σκορ για τη ΣΕΡ. Ζαφυρόπουλος σε άμυνα ζωνής, μάλιστα θα τους δώσουν το σούτ. Καλούτης θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Και τον στέλνουν στις βολές, 1 και 11. Πόσο κρίσιμες αυτές οι βολές για την ΕΣΕΤ. Άστοχος η πρώτη. Αγιανάκος θα παίξει το πικ με το Τιαντί. 57-57. Έφεραν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Μόλις μπήκαμε στα τελευταία 60 δραματικά δευτερόλεπτα. Καλούδης στα χέρια του Γεωργίου και εκείνος την άφησε στο καλάθι. 59-57. Συμπληρών πόντων από τον κύριο με το νούμερο 30, μάλιστα. 59-60. Μιλάει η εμπειρία, η ικανότητα του Τσιαντή. 33-38. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Ο Τσιάτης έχει κάνει το 59-60. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Καλό της, πιέζει σε όλο το γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που το κάνω. Για να εξοπλίσεις σε λάθος, μπορεί. Καλό της,
σερκ. Ο Καλέτσης θα πάρει το φάουλ. Τι το μαγικό, δεν υπάρχουν πολλές. Πάμε για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Όλα για τη σερκ. Το βάζουν και κερδίζουν. Σε αντίθετη περίπτωση το παιχνίδι πάει στο Λεοντάριο. Ένα σουτ θα κρίνει το παιχνίδι. Το φινάλε που όλοι θέλαμε. Καρκαλέτσης. Πρέπει να του δώσουν γήπεδο. Νέο φάουλ. Από το επόμενο θα έχουν βολές. Το σοριάσανε στο έδαφος και αυτό τα ίδια έκανε. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Φάουλ στο Σκούρα. Στο 1.53. Εντάξει. Θα πάρει το μάθημά του. Έπρεπε να πατήσει λίγο καλά. Νομίζω το κάνει καλά εκεί. Καλά πήρε την εσωτερική. Το τελείωμα μόνο έλειπε. Αξίζουν συγχαρητήρια, εντάξει, το ξέρουν και τα παιδιά από το Λεοντάριο ότι απόψε απέναντί τους βρήκαν έναν κακό μπελά. Ούτε και οι ίδιοι δεν το φανταζόντουσαν αυτό που θα πέρναγαν. Θα το καταλάβουν αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουν το τι ενέργεια χρειάστηκε να βγάλουν για να τους καταβάλουν εν τέλει. Ένα σουτ χρειάζονται. Σερκ, Λεοντάριο, 59-61, συγχαρητήρια και στους δύο, φυσικά στους διοικητές αλλά και στους μικρούς για το εξαιρετικό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε.